Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, η Μιράντα αποφασισμένη να μεταβιβάσει το μερίδιό της στον Παράδεισο στην Αμαλία, αντιμετωπίζει τελικά την άρνησή της. Αποφεύγοντας τον Τίνο, η Μιράντα βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι της Μάγιας, ενώ ο Φώτης ελπίζει σε μια επανεσύνδεση και παραμένει δίπλα της. Η προσπάθεια της Μιράντας να ενημερώσει την Αμαλία τηλεφωνικά για τη μεταβίβαση διακόπτεται από την αναπάντεχη παρουσία του Ντίνου, ο οποίος της αρπάζει ξαφνικά το ακουστικό από το χέρι. Η Αμαλία, αρνούμενη να του εξηγήσει τη συνομιλία τους, οδηγείται σε ένα νέο ραντεβού με τη Μιράντα, το οποίο ραντεβού το παρακολουθεί ο Ντίνος. Στο μεταξύ, ο Σίμος, ενθουσιασμένος με την απόφαση της Μιράντας σχετικά με τον Παράδεισο, δέχεται την ξεκάθαρη άρνηση της Αμαλίας και προσπαθεί να την πείσει. Η Αμαλία τώρα επισκέπτεται τη μητέρα της για να της ανακοινώσει την απόφασή της, ενώ ο Ντίνος, ακολουθώντας και πάλι την Αμαλία, εμφανίζεται μπροστά στη Μιράντα, η οποία με το που τον βλέπει αποχωρεί άμεσα. Εκείνος απογοητευμένος επιστρέφει σπίτι, όπου σύντομα εμφανίζεται και η Μιράντα για να συγκεντρώσει τα υπόλοιπα πράγματά της και να φύγει οριστικά από το σπίτι. Ο Ντίνος επιχειρεί να την πείσει να μείνει, αλλά η Μιράντα παραμένει αμετακίνητη στην απόφασή της. Αργότερα ζητά από το Σίμο να πείσει την Αμαλία να δεχτεί το μερίδιό της από τον Παράδεισο και εκείνος της υπόσχεται να κάνει τα πάντα. Ποιες θα είναι άραγε οι επόμενες κινήσεις του Σίμου? Θα καταφέρει να πείσει την Αμαλία να δεχτεί το μερίδιό της? Και τι σημαίνει αυτή η απόφαση της Μιράντας για το μέλλον του Παραδείσου, αλλά και του Ντίνου? Σύντομα θα έχουμε νέες ανατροπές στη σειρά. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!